Το θέμα μας λοιπόν είναι το εξής. Ότι από το 2015 που έγιναν οι απολωτριώσεις, αφορούν το γκάμπο της Πεδιάδας όπου είναι το αεροδρόμιο με τους δρόμους τους περιμετρικούς του, συν κάποιους δρόμους που πάνε, ο ένας δρόμος που πάει στη Χερσόνησο, στο ΒΟΑΚ, ένας που πάει στον ΟΑΚ και κάποια εκτάσεις στα βουνά για άρση εμποδίων και εγκατάσταση κεραίων. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο τμήμα που είναι στο αεροδρόμιο, που είναι και το συντριπτικό, δηλαδή είναι το 90% της απολωτρίωσης, το οποίο είναι εκτατική, μια έκταση ενιαία, με κοινά χαρακτηριστικά και η οποία χάνεται εξ ολοκλήρου. Δηλαδή δεν είναι δρόμος που παίρνει ένα κομμάτι και το κομμάτι αυτό σου αφήνει όλα τα άλλα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν από το 95 μέχρι και το τέτοιο της 100. Ο Ευαγγελισμός ειδικά χάνει το 61,5% της γης του. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το 2015 γίνανε αυτές οι τέχνες. Το δημόσιο έκανε το εξής, τώρα θελημένο, αθέλητο, δεν ξέρω. Και αντί να προσδιορίσει την έκταση, να την βγάλει σε μία, σε ένα μαζεμένη την απολωτρίωση, την έκοψε την έκταση αυτή σε 16 κομμάτια. Τα 16 κομμάτια σημαίνουν ότι πρέπει να γίνουν 16 δικαστήρια προσωρινής, συν 16 οριστικής, συν 14 του 7α που χρησιμοποίησε μετά. Δηλαδή το κάθε ιδιοκτήτης με μέσον όρο 6, 7, 8 ξέρω εγώ, κομμάτια θα πρέπει να κάνει γύρω στα 8 και 8, 16 και 8, 24 δικαστήρια. Με ό,τι αυτό σημαίνει και στον ιδιοκτήτη και στον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί. Γίναν λοιπόν το 2018, γίναν δύο δικαστήρια προσωρινή στο τμήμα 5 και 7, η οποία εκδόθηκε απόφαση μετά από 10 μήνες και επειδή καθυστερούσε πολύ η απόφαση, το δημόσιο εφάρμοσε το άρθρο 7α του κώδικα αναγκαστικών απολωτριώσεων, ο οποίος πρακτικά σημαίνει ότι σου δίνω μία προκαταβολή, ένα χωρίς να κάνουμε συζήτηση για τις τιμές, και σου παίρνω με το ακίνητο. Και τα δικαστήρια, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στις τιμές των δικαστηρίων, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να ληφθεί υπόψη στα δικαστήρια. Απλώς είναι μια διαδικασία που διευκολύνει το δημόσιο. Γίνανε λοιπόν αυτές το 7α και το 19 και το 20 κατελήφθη ολόκληρος ο χώρος. Τα 7.000 στρέμματα που είναι στην Πεδιάδα, κατελήφθη ολόκληρος ο χώρος, οι άνθρωποι αποστερηθήκαν την περιουσία τους. Έρχεται τώρα το δημόσιο. Ενώ από το 19 και μετά γίνανε και κάποια πράγματα βέβαια τα οποία δεν φταίνε ούτε οι δικαστές ούτε το κράτος, ήταν το κορονοϊός και κάποια άλλα θέματα, ο σεισμός παραδείγματος χάρη, με αποτέλεσμα να αναβληθούν οι υποθέσεις. Από το 19 όμως και ύστερα, από το Σεπτέμβριο του 21 και ύστερα, δεν υπάρχει καμία δυσλειτουργία στα δικαστήρια και στο δημόσιο τομέα. Είναι, λειτουργούν όλα κανονικά, δεν υπάρχουν ούτε κορονοϊό ούτε τίποτα. Από τότε λοιπόν και το εξής, το δημόσιο συστηματικά ζητάει μετεπιτάσεως αναβολή της δικάσιμης για δύο λόγους, ότι πρώτον δεν έχουν συνταχθεί οι σωστοί κτηματολογικοί πίνακες, οι επικαιροποιημένοι με τις δικαστικές αποφάσεις, και δεν έχει φτιάξει ακόμη νέες έκθεσεις εκτίμησης. Με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει από τα δικαστήρια που λέγαμε, δηλαδή από τα 50 περίπου δικαστήρια, να μην έχει γίνει κανένα καθόλου, μόνο συνέχεια αναβολή. Η αναβολή αυτή δίδεται παράτυπα και παράνομα, να μην πω παράνομα από τους δικαστές, διότι ο νόμος προβλέπει μέσα ότι αναβολεί μόνο μια φορά όταν δεν έχει κληρωθεί κάποιος νόμιμα. Αυτοί λοιπόν δίνουν αναβολή με ό,τι ζητάει το δημόσιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε στην ουσία άρνηση δικία, η κατάσταση είναι αφόρητη. Φέτος, η φετινή εκλογική περίοδο, μάλλον την περσινή, η οποία ήταν άριστη από πλευράς ποσότητας, ποιότητας ελαιολάδου και τιμής, η τιμή έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, κυμαίνεται στα 8,5 ευρώ σε δημοπρασίες, έχει χαθεί εισόδημα από την περιοχή, μόνο από τις ελιές, εκτός από τα μπέλια, ας τα μπέλια, ας τις αρρωτρές καλλιέργειες, 115.000 ελαιόλαδα που έχουν ξεριζωθεί με 10 ευρώ, με 10 κιλά, με 10 κιλά το κάθε ελαιόδεντρο, επί 8 ευρώ έχουν καθεί περίπου, περιβαίνει τα 8 εκατομμύρια.
Και μάλλον μας είχε προτείνει στην αρχή το δημόσιο να δεχτούμε 35 εκατομμύρια μόνο για τα τέτοια. Αλλά φανταστείτε το ότι η Ελιάτη να αποτιμά 190 ευρώ το λάδι και μια χρονιά το εισόδημα κάνει 80. Τι να πω τώρα να δούμε. Εμείς έχουμε τεκμηριωμένες προτάσεις να βρεθεί το τέτοιο. Περιμένουμε και κάνουμε έκκληση σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, βουλευτές, στελέχη εδώ των υπηρεσιών, τον νέο δήμαρχο και τον νέο περιφερειάρχη που θα εκλεγεί, να πάμε να βρούμε μια συνενετική λύση να επισπευτούν οι διαδικασίες. Και τις τιμές να τα βρούμε. Δεν είμαστε ούτε παράλογοι, ούτε ζητάμε κάτι εξωπραγματικό.